Καλημέρα όλη μέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Η μέρα, όχι καραντίνας πια, πώς νιώθεις που τα ακούς αυτό? Σήμερα έχουμε 23 Μαΐου, η ώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι 7:46 το πρωί και εγώ έχω ραντεβού στο κομμωτήριο, καλά άκουσες, 9:30 ώρα στη Λεμεσό. Δεν έχω πάει ξανά στη Λεμεσό, μόνο μου όμως highway να οδηγήσω και τέτοια. Και θα πάμε μαζί, μην αγώνεστε, παιδιά, όλοι μας θα το περάσουμε. Κάνουμε λίγο ένα γρήγορο πρωινό skincare. Δοκιμάζω τον ορό Advanced Genifique της Lancôme για δεύτερη φορά, ενώ παλιότερα τον χρησιμοποιούσα πάλι και κάνω ένα challenge στο Instagram. Θα βάλουμε κρέμα ματιών, είναι η Beauty Drug Snail Eye Cream. Συγγνώμη για τον ήχο πίσω, αλλά χτυπάει το ρολό από το παράθυρο. Θα βάλουμε και ενυδατική. Δεν θα φορέσουμε make-up, θα βάλω αντιλιακή με χρώμα. Εδώ δοκιμάζουμε το τελευταίο διάστημα. Σήμερα θα φορέσω πάλι την Fresiderm, την Velvet Cream, την Sun Color, πώς τη λένε, με 50 SPF. Αυτή παλιότερα την είχα δοκιμάσει όταν ήμουν λίγο πιο μικρή. Δεν μου είχε πάρα πολύ αρέσει, δεν νομίζω ότι δεν μου κάθεται καλά, η επιδερμή δεν μου έχει αλλάξει τώρα, δεν είναι πια τόσο λιπαρή. Και νομίζω ότι μου αρέσει πάρα πάρα πολύ έτσι σαν αποτέλεσμα. Δεν έχω πάρα πολύ χρόνο, δεν έχω και σκοπούς να κάνω πάρα πολλά πράγματα. Το μόνο, παιδιά, που δεν μπορώ είναι να εφαρμόζω προϊόντα που έχουν χρώμα με τα χέρια. Τέλεια, λοιπόν, πάμε να βάλουμε κονσίλερ. Θα φορέσω το Dior Skin Corrector στην απόχρωση 1W. Πάμε να βάλουμε ρούς, θα βάλουμε το MAC That's Peachy Glow Play Blush. Και τώρα τελευταία μου αρέσει να φοράω ρούς σκέτο και όχι μπρόντζο και τέτοια, και το βάζω και σαν έτσι παντού. Παίρνω ένα συλλεκτικό Dior Illuminator, το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ. Πραγματικά δυστυχώς είναι συλλεκτικό. Θα ψάξω να βρω κάποιο link να σας το βάλω από κάτω. Και με αυτό κάπως σετάρω λίγο το ρούς μου, αλλά εννοείται μόνο εκεί που έχω, που είναι να βάλω highlighter. Παίρνω και της MUA το Last Lighter Highlighting Kit, το χρυσό πάνω. Δεν έχω πιει καφέ ακόμα. Θα σετάρω τα μάτια μου από κάτω με την παλέτα της Too Faced. Πάμε λίγο στα φρύδια, θα πάρω το Brow and Out, μόνο την primer την πλευρά, θα τα χτενίσω τα φρύδια μου γρήγορα προς τα πάνω. Το έκανα το κόλπο με το ξύρισμα τελικά, αλλά με κουράζει λίγο αυτό το ότι πρέπει να είμαι βαμμένη, το είπα και σε προηγούμενο βίντεο αυτό, ότι πρέπει να είμαι βαμμένη τουλάχιστον τα φρύδια μου μονίμως, οπότε δεν θα το ξανακάνω όσο και να μ' αρέσει σαν τελικό αποτέλεσμα. Μέχρι να στεγνώσει αυτό βάζουμε λίγη μάσκαρα. Τέλεια. Παίρνω το NYX Precision Brow Pencil. Φτιάχνω λίγο εδώ το τόξο. Και απλά στο υπόλοιπο φρύδι γεμίζω. Λοιπόν, ας βάλουμε και ένα γρήγορο lip liner. Παίρνω από MAC το OAK. Και θα βάλω στα χείλη μου το Just the Tint από Colourpop στην απόχρωση Always Red. Πόσο καιρό έχουμε να τα πούμε, να μην φοράω φόρμες, να μην στέλνω μηνύματα, να μην πηγαίνω σούπερ μάρκετ. Γεια σας, γεια σου κόσμε, γεια σου ζωή. Καλημέρα βρε παιδιά, επέστρεψε η γιώτα της καρδιάς σας μετά από μόνο μια γουλιά καφέ. Βρε, είδες τι θαύματα κάνει αυτός ο καφές, τι κάνετε. Λοιπόν, δεύτερη γουλιά καφέ, κάθε φορά και καλύτερα. Είμαι στο αυτοκίνητο, έχω βάλει ήδη το GPS μου και κατευθυνόμαστε σιγά σιγά
προς Λεμεσό, θα πάω στον Παναγιώτη Ασιώτη, δεν έχω ξαναπάει, αλλά μου τον πρότειναν διάφορες κυρίες, η Εύελιν Καζαντζόγλου και πολλές άλλες που τον έχουν δοκιμάσει στην τεχνική του μαλλιού και μου είπαν ότι είναι ο καλύτερος των καλύτερων στην Κύπρο. Οπότε πάμε σιγά σιγά, δεν έχω ξαναοδηγήσει highway μόνη μου παρά μόνο κέντρο Πύλα Ορόκλινη μέσα στη Λάρνακα. Θα το κάνουμε σιγά σιγά, αγχώνομαι μόνο επειδή είναι εξαίρετα από αριστερά και σε πιο μεγάλες πόλεις, φοβάμαι μην κάνω καν μια πατάτα και πάω στην αντίθετη λωρίδα. Αλλά πιστεύω ότι θα κάνουμε live σύνδεση από το κομμωτήριο του Παναγιώτη Ασιώτη πάρα πολύ σύντομα. Παιδιά, τα καταφέραμε, έφτασα μόλις στην Λεμεσό και μάλιστα έφτασα και 25 λεπτά πιο νωρίς, δεν το περίμενα αυτό. Είχα, ξέρετε, προγραμματίσει λίγο το χρόνο σε περίπτωση που πάρω λάθος έξοδο, που χαθώ κλπ. Αλλά ήταν πάρα πολύ εύκολο, είμαι πάρα πολύ περήφανη για τον εαυτό μου. Θα μου πεις τι έκανες μόλις, σιγά το κατόρθωμα. Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που θα βάψω αυτή τη ρίζα επιτέλους. Ελπίζω να μην μας πάρει άπειρες ώρες, γιατί το ξέρετε το κλασικό μου story με τα μαλλιά. Θα σας κάνω και διάφορα live updates σε αυτό το vlog. Όπως για παράδειγμα, το πρώτο και σημαντικότερο live update είναι ότι αντιμετωπίζουμε διάφορα προβλήματα με την Aegean Airlines. Γιατί, ξέρετε τι, εγώ συνήθως πετάω μόνο Aegean Airlines, είμαι fan, έχω gold card. Πιστεύω ότι έχουν την καλύτερη εξυπηρέτηση, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη αεροπορική εταιρεία στην Ελλάδα. Όμως πιστεύω επίσης ότι τώρα τελευταία σε κατάσταση καραντίνας κορονοϊού δεν τα πήγαν πάρα πολύ καλά. Για ποιον λόγο να βγάλεις εισιτήρια στην πώληση, ενώ δεν υπάρχει περίπτωση να ανοίξει, για παράδειγμα, να ανοίξουν τα σύνορα στην Κύπρο ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα. Εγώ βέβαια τα εισιτήριά μου τα είχα από πριν, όπως οι περισσότεροι θα γνωρίζετε. Απλά τα μεταφέρω από ημερομηνία σε ημερομηνία. Μου βάλανε το εισιτήριο 1 Ιουνίου λέγοντάς μου ότι κατά 99% δεν υπάρχει περίπτωση να ακυρωθεί ότι θα πετάξουμε. Και την επόμενη μέρα ακριβώς ακυρώθηκε η πτήση μου. Και δεν μου στείλανε καν email να μου το πούνε, αλλά πήρα εγώ τηλέφωνο για να κλείσω και ένα εισιτήριο για τον Αποστόλη. Και μου λέει δεν υπάρχει αυτή η πτήση, έχει ακυρωθεί. Και το ακυρωτικό εμένα μου ήρθε 5 μέρες αργότερα σε mail. Οπότε τώρα είμαστε στην κατάσταση του προσπαθούμε να κάνουμε επαναπατρισμό ή να κανονίσουμε με κάποια ιδιωτική εταιρεία να πετάξει εμάς που είμαστε ήδη πάρα πολλοί Έλληνες εδώ οικογένειες και κάποιους άλλους που έχουν δηλώσει επαναπατρισμό να μας πάνε στην Ελλάδα, γιατί συγγνώμη που θα το πω, αλλά ούτε και η πρεσβεία και το προξενείο της Ελλάδας κάνουν κάτι εδώ στην Κύπρο. Μας αγνοούν, μας λένε χαζές δικαιολογίες του τύπου «Είστε έγκυος?» Όχι. Έχετε σοβαρά προβλήματα υγείας? Όχι, όχι αγάπη μου. Έχω μία επιχείρηση στην Ελλάδα. Πληρώνω ενίκιο στην Κύπρο και στην Ελλάδα, ενώ δεν έχω λόγο ύπαρξης στην Κύπρο αυτή τη στιγμή, καθώς έχει λήξει και το συμβόλαιο του άντρα μου, έχει διακοπεί το πρωτάθλημα, δεν πληρωνόμαστε από κάπου. Οπότε ουσιαστικά πληρώνουμε δωρεάν. Ουσιαστικά πληρώνουμε τζάμπα ενίκια, χωρίς λόγο. Και έχει λήξει και το συμβόλαιο του σπιτιού μας και ο άνθρωπος προφανώς και θέλει να νοικιάσει το σπίτι του ξανά. Αυτό είναι το status. Γεια σας, ελπίζω να με ακούτε. Λοιπόν, μου είχε λείψει πάρα πολύ καιρό η κατάσταση αυτή. Δεν το πιστεύω ούτε εγώ ίδια που το λέω αυτό, καθώς ξέρετε πως χαίνομαι να περιμένω στο κομμωτήριο. Όμως επιτέλους άλλο ένα extreme makeover. Παιδιά, εδώ βλέπουμε off-cam, Ζινάρα, Black Velour, Δημήτρης Κουράτος. Πίνουμε καφεδάκι και κάνουμε μαλλιά. Ξέρετε πόσο μου έχουν λείψει αυτά. Το να χαλαρώνω. Μετά από αυτό το βίντεο σας συμπάθησα ακόμα πιο πολύ, Τζίνα. Ακόμα βάθουμε, παιδιά. Σε λίγο θα πάρουμε την Ντόριτα. Έχει γενέθλια σήμερα, να της πούμε χρόνια πολλά. Όλοι μαζί. Forever Blonde. Λοιπόν, είναι τέλειο. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη. Μου αρέσει απίστευτα πολύ. Συγγνώμη, θα κάνετε με το ξέρω, συγγνώμη. Παιδιά, ειδικά εσείς που είστε ξανθιές και θέλετε το τέλειο ξανθό και καθαρό χρώμα, δείτε εδώ αποτέλεσμα. Από τα πιο ωραία ξανθά που έχω κάνει στη ζωή μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ αρχικά τη φίλη μου Βικτόρια Γκρόσου και την Αλεξάνδρα Makeup Art στην Κύπρο που επέμεναν να πάω εδώ. Βασικά, επέμεναν. Μου πρότειναν εξ αρχής να πάω εδώ. Ό,τι καλύτερο μπορούσα να κάνω. Εκπληκτικό το αποτέλεσμα. Πάμε τώρα να πάρουμε την φίλη μας, την κολλητή μας, την Τώρα, την Director of Geotravelli Lashes and Geotravelli Makeup Academy, για να της πούμε χρόνια πολλά για τα γενέθλιά της και να της κάνουμε και άλλη μία ανακοίνωση. Κάτι το οποίο θα ακούσετε και εσείς τώρα. Λοιπόν, ελπίζω μόνο να μας το σηκώσει. Hello.
και μας γράφει. Έχω αποδεικτικά, έχω αποδεικτικά ότι με γράφεις. Αλλό, για σας, Δεσποινή σε ορτάζουσα, παρακαλώ. Ένα τραγούδι ακόμα, μ' ακούς. Ένα τραγούδι ακόμα, μ' ακούς. Κι ας έχω γίνει λιώμα, μ' ακούς. 12. Κοιτάξτε τώρα που την παίρνω και μιλάει. Θα τη διακόψω την κλίση και θα την πάρω FaceTime. Θα με βρήσει. Τι γίνεται? Να ζήσεις Δωρίτσα και χρόνια πολλά. Μεγάλη να γίνεις και μικρούλα στην καρδιά. Παντού να σκορπίζεις τη εξυπνάδα σου το φως. Και όλοι να λένε να η καλύτερη CEO κολλητή διευθύντρια του Geotrevelli Makeup Academy. Αγαπώ. Και εγώ αν δεν με πάρουν τώρα στο Fame Story, μαλάκα χέσαμε. Μη κλάς. Έχω γυρίσει σπίτι κανένα τρίωρο τώρα και είμαι ήδη στη διαδικασία το να μαζεύω κούτες, γιατί κάποια στιγμή φαντάζομαι ότι θα πάω και εγώ εκεί που ανήκω, στο σπίτι μου. Όλοι μας δηλαδή, και εγώ και ο Αποστόλης και η Κατερίνα. Η κατάσταση εδώ μέσα λοιπόν είναι λίγο δραματική, παντού υπάρχουν πράγματα. Ναι, είναι λίγο ένα χάος, οπότε αυτό είναι το vlog τριημέρου. Σήμερα είναι Σάββατο, θα σας έχω μαζί μου και αύριο και τη Δευτέρα σε διάφορα πράγματα που κάνω. Αδιάφορα και μη. Εσείς θα το κρίνετε αυτό. Ελπίζω να σας αρέσουν τα μαλλιά μου. Αφήστε μου ένα σχόλιο από κάτω. By the way, διακόπηκε το βίντεο πριν την ώρα που άρχισε το δωρητάκι μου να μου μιλάει και να συγκινείται. Θα την πάρουμε τώρα ξανά γιατί θέλω κάτι να της πω. Όλη μέρα στη Γιάφκα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Κάποιος να σου πει χρόνια πολλά. Αγάπη μου. Τι κάνεις, έχεις γκρεμίσει τα πάντα. Έχει γκρεμίσει τα πάντα, θεία Ντόρα, γιατί μαμά θέλει κάτι να σου πει. Να κάτσω. Η μαμά μαζεύει κούτες γιατί we are coming home, we are coming home. 2 Ιουνίου. Γεια σας, 10:38 το βράδυ πια. Έχουμε κάνει πολλά σήμερα. Έχουμε πάει βόλτα, έχουμε πάει για φαγητό στο Μακέντζι, εδώ στη Λάρνακα, στα ωραία τα παραλιακά μαγαζιά. Είπα όμως την πρώτη μου επίσημη βόλτα να την απολαύσω και να μην την βλογάρω. Πραγματικά είχα να πιάσω και το κινητό, μπορεί και 3 ώρες στα χέρια μου. Φάγαμε, ήπιαμε τα Aperol μας, είχαμε την Κατερίνα να τρέχει, πήγαμε με φίλους. Φίλους που θα επιθυμίσω πάρα πολύ, την Αστάζια και τον Βασίλη. Δεν ξέρω αν Αστάζια βλέπει αυτό το βίντεο, αλλά θα μας λείψετε. By the way, ο Βασίλης, ο άντρας στην Αστάζια, έχει το γλυκολέμονο στη Λάρνακα. Όσοι θέλετε να φάτε καλή πίτσα ή καλό μπέργκερ ή καμιά ωραία φρέσκια σαλάτα, θα με θυμηθείτε. Λοιπόν, και τώρα θα κάτσουμε να χαλαρώσουμε λιγάκι παρέα, να μιλήσουμε λιγάκι. Σήμερα δεν κατάφερα να κάνω πάρα πολλά πράγματα πέραν του κομμωτηρίου και της βόλτας. Κατάφερα και μάζεψα 2 κούτες. Εννοείται δεν θα πάρω πάρα πολλά παιχνίδια από εδώ μαζί μου. Στην πάνω κούτα είναι τα βιβλία της Κατερίνας και κάτι αυτοκόλλητα τείχου που έφερε η μάνα μου από τη Γερμανία πριν 3 μήνες που ήρθε. Και στην κάτω κούτα είναι τα παιχνίδια που θα πάρω μαζί μου. Όπως για παράδειγμα ένα καρότσι που μου είχε στείλει το Apa Pendaway Καβάλα κλπ. Αρχικά το τελευταίο διάστημα, την τελευταία εβδομάδα, είναι η φάση καλή στο σπίτι. Τι εννοώ, η Κατερίνα παιδιά κοιμάται σερή. Η Κατερίνα είναι 15 μηνών, 16 σύντομα. Δεν έχει κοιμηθεί σερή στη ζωή της ποτέ. Ποτέ. Δηλαδή τουλάχιστον 2 ξυπνήματα τη νύχτα στην καλύτερη. Το τελευταίο διάστημα, να το φτύσω, ξέρω ότι δεν θα είναι για πάντα έτσι μέχρι να πάει τουλάχιστον 3-4 χρονών, δεν ξέρω, λέω, υποθέτω, αλλά το τελευταίο διάστημα κοιμάται σερή. Μπορεί να ξυπνήσει μία φορά, κοιμάται από τις 9.30, συνήθως 9.30-10 το καλοκαίρι 10 γιατί πάμε και καμιά βόλτα βραδάκι, αλλά το τελευταίο διάστημα, την κοιμίζουμε 10, μπορεί να ξυπνήσει πριν πάω για ύπνο γύρω στις 12, ίσα ίσα να πιει γάλα και κοιμάται σερή μέχρι τις 7-8 ώρα το πρωί, ξαναπίνει ένα γάλα και μπορεί να κοιμηθεί καμιά ώρα ακόμα. Αλλιώς κατά τις 8 ξυπνάει.
Το θέμα τώρα είναι ότι στο γυρισμό, να μου πεις όλα τα θες δικά σου, στο γυρισμό στην Ελλάδα πάλι θα αλλάξει παραστάσεις. Δεν θα γυρίσει σπίτι της, αλλά θα αλλάξει παραστάσεις. Οπότε είμαι σίγουρη ότι το πρόγραμμα πάλι θα γίνει αλλαλού. Τώρα όμως θα αλλάξω γενικά παραστάσεις για την Κατερίνα. Δεν ξέρω αν σας έχω πει εδώ στο YouTube, σίγουρα σας έχω πει στο Instagram. Όσοι δεν έχετε Instagram, εγώ και το Up Up and Away Καβάλα είναι εκπληκτικό μαγαζί με παιδικά παιχνίδια, διακοσμητικά, έπιπλα, τα πάντα για το παιδί τέλος πάντων και τη μαμά, βοηθητικά σπιτιού κλπ. Θα κάνουμε την app και θα αλλάξουμε το παιδικό της Κατερίνας. Θα το κάνουμε παιδικό, όχι βρεφικό δωμάτιο, θα το κάνουμε παιδικό. Και θέλω να σας δείξω έτσι κάποια πράγματα τα οποία διαλέγουμε. Το Up Up and Away Καβάλα έχει έτσι εταιρείες όπως Child Home, Lilliputens, κάποιες εταιρείες που έχει και το Lapen, Mamas and Papas, διάφορες τέτοιες ρε παιδί μου, μια άλλη πολύ ωραία σουηδική. Μου διαφεύγουν τώρα οι περισσότερες, έχει πάρα πολύ ωραία πράγματα. Θα σας βάλω το website από κάτω, δεν είναι sponsored αυτό το βίντεο. Θα κάνω vlog την ημέρα της αλλαγής του δωματίου, ούτε εκείνο το βίντεο θα είναι sponsored. Απλά θέλω να το έτσι να κάνω και 2-3 πράγματα έτσι άλλα στο βίντεο, στο YouTube που βλέπω ότι σας αρέσουν. Οπότε θα το κάνουμε vlog. Και θα σας αποκαλύψω ότι θα κάνω και άλλες αλλαγές στο σπίτι μου γενικότερα και θα το κάνω σαν σειρά αυτό. Και θα έχω και ένα δεύτερο άτομο στα βίντεο αυτά, το οποίο όμως δεν θα σας αποκαλύψω ακόμα, θα σας το κρατήσω έκπληξη. Σίγουρα το αγαπάτε πάρα πολύ. Πάμε να σας δείξω κάποια έπιπλα τα οποία διαλέγω εγώ με τη φίλη μου την Νικολέτα, γιατί η Νικολέτα είναι φίλη μου πια, η ιδιοκτήτρια του Up Up and Away Καβάλα, και να μου πείτε κι εσείς μετά κάτω στα σχόλια την άποψή σας. Λοιπόν, το κρεβάτι που διαλέξαμε είναι αυτό εδώ πέρα, πάμε λίγο το focus. Είναι ένα κρεβάτι της εταιρείας Kids Concept και το έχει, ξαναλέω, το Up Up and Away Καβάλα. Αυτό είναι το δωμάτιο του Μπομπούρα και της γυναίκας του, παιδιού του τέλος πάντων, και κάπως έτσι λέμε να το φτιάξουμε και εμείς. Ο λόγος που επέλεξα μοντεσοριανό κρεβάτι είναι γιατί θέλω η Κατερίνα να ξεκινήσει λίγο να είναι αυτόνομη, μιας και είναι αρκετά εξελιγμένη έτσι για την ηλικία της, αρκετά ανεπτυγμένη να το πω. By the way, όταν θα βλέπετε εσείς το βίντεο αυτό θα έχω κάνει ήδη νύχια, λίγο ακόμα έμεινε. Ναι, και θέλω να το κάνω και εγώ κάπως έτσι. Τώρα θέλω να σας δείξω μια ιδέα, γιατί έψαχνα κάτι παπλωματοθήκες στο H&M παιδικές και είδα την ιδέα πως στολίσαν έτσι ένα παρόμοιο κρεβάτι στα H&M και μου άρεσε που το κάνανε έτσι λίγο σαν ζούγκλα με τις πεταλούδες, μιας και μας αρέσει πολύ η πεταλούδα και ξέρουμε ήδη να τραγουδάμε την πρώτη φράση μια ωραία πε, μέχρι εκεί πάει. Οπότε έλεγα να το κάνω, δεν ξέρω, είμαι λίγο αναποφάσιστη. Πριν κοιτούσα τις ταπετσαρίες αυτές, όχι ταπετσαρίες, συγγνώμη, τα αυτοκόλλητα τείχου αυτά εδώ, χωρίς το μεγάλο, μόνο τα μικρά, ενώ ήδη έχω αγοράσει αυτοκόλλητα, τα οποία βασικά μου τα έκανε δώρο η μαμά μου τελικά, αλλά νομίζω ότι μου αρέσουν, τα έχω και όλα εδώ, τα έχω πακετάρει στην κούτα με τα βιβλία. Απλά, μου αρέσει γενικά όλο αυτό σαν στοιχείο, αλλά αυτά τα αυτοκόλλητα θα σας τα δείξω αύριο, γιατί τώρα βαριέμαι να τα βγάλω. Είναι λίγο μεγάλες οι διαστάσεις. Σκεφτείτε ότι είναι το ένα ζώο σαν το μπούτι μου. Και δεν θέλω να το παραφορτώσω, γιατί έχουμε διαλέξει και πάρα πολλά διακοσμητικά. Θέλουμε έτσι να το κρατήσουμε όμως κάπως Scandinavian, λίγο το στυλ σκανδιναβικό στα έπιπλα. Αυτά προς το παρόν δεν θα σας αποκαλύψω περισσότερα, γιατί πάρα πολύ σύντομα θα γίνει η αλλαγή αυτή. Για να είμαι ειλικρινής, η αλλαγή αυτή θα γίνει σε μία εβδομάδα. Θα ξεκινήσουν να φέρουν κάποια έπιπλα 1 Ιουνίου, δηλαδή αυτά που έχουμε κατασταλάξει 100%. Και τα υπόλοιπα θα τα κάνω τις επόμενες μέρες, ώστε να φτάσουν σιγά σιγά με το που γυρίσω και εγώ Ελλάδα. Και να μπορώ να ξεκινήσω το remake του βίντεο, φυσικά με βιντεοκλήση την Νικολέτα. Τι άλλο ήθελα να σας πω, είμαι πάρα πολύ κουρασμένη σήμερα, μπορεί να μην έκανα πολλά, ενώ ήμουν τη μισή μέρα στο κομμωτήριο. Αλλά ναι, νιώθω πάρα πολύ κουρασμένη, θα πάω να ξαπλώσω τώρα. Ο Αποστόλης έχει βγει έξω, αύριο είναι η σειρά μου, έχει βγει έξω σήμερα να ξεκινήσει να βλέπει τους φίλους του, γιατί θα αποχωρήσουμε, ξαναλέω, από την Κύπρο. Και παρακολουθώ μια καινούργια, τώρα τελευταία δεν έχω δει σχεδόν καθόλου YouTube, ενώ έχουν ανέβει πολύ ωραία βίντεο. Έχω δει μόνο κάποια έτσι δικών μας φίλων, του group Γιάφκας. Αλλά δεν έχω δει έτσι άλλους ξένους YouTuber που αγαπώ και μου αρέσουν πάρα πολύ και παρακολουθώ. Γιατί βλέπω μια νέα σειρά στο Netflix, την Pose. Είναι με την κυρίως drag community, με το κυρίως έτσι drag gay community, το αποχορευμένο.
1980-1982 στην Αμερική. Είναι πάρα πολύ ωραία και ενδιαφέρουσα σειρά, να τη δείτε. Πραγματικά μου αρέσει πολύ ως τώρα. Έχει πάρα πολλά μηνύματα από πίσω, αρκετές φορές πήγα να κλάψω. Είναι μια σειρά που με κρατάει, μου αρέσει. Αυτά, συνδυόμαστε αύριο. Το πρόγραμμα για αύριο ήταν κανονικά θάλασσα, αλλά δεν είμαστε σίγουροι λόγω καιρού, αλλά όλα και κάτι θα κάνουμε. Καλημέρα, τι κάνετε? Η ώρα είναι 9 παρα 10, έχω ξυπνήσει μόνο εγώ, κοιμούνται όλοι, κοιμάται και ο μικρός, τώρα καθίστε να δείτε. Εδώ σήμερα πρέπει να έχει και 25 μποφόρ, ξύπνησα από τον αέρα, τώρα θα πιω καφέ και τα λέμε λίγο αργότερα. 1, 2... Μπισκότο! Παιδιά, έχει πάει μια παρά και μας έχει πιάσει η απόλυτη σπαρίλα. Το μόνο που κάναμε είναι να μαγειρέψουμε πρωινό, pancakes κλπ. Και τώρα έχουμε λιώσει. Θα πάρει όπως το λες μια βόλτα την Κατερίνα τώρα γιατί βαριόμαστε. Η αλήθεια είναι ότι δεν βγαίνουμε έξω γιατί έχει πραγματικά κυριολεκτικά 25 μποφόρα έξω. Δείτε λίγο τι έχει γίνει στο μπαλκόνι μου. Το τραπέζι μου, στο τραπεζομάντιλο, έχει πιάστρες στο πλάι που με βαρύδια για να μην. Ξέρετε, πέσουν τα πράγματα. Θα πάθετε σοκ. Και ο θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βγούμε και να τα μαζέψουμε αυτή τη στιγμή, τόσο αέρα που έχει. Κοιτάξτε εδώ, σπάσανε τα βάζα, ό,τι είχα πάνω στο τραπέζι, γλάστρες, οι απλόστρες φύγανε, μας έχει πάρει και τα έπιπλα, τις καρέκλες. Δείτε λίγο αυτό το κουτί που βλέπετε εδώ, που έχει κολλήσει εκεί στην κολόνα, ήταν τέρμα κολλημένο στο πλάι. Αυτό το κουτί μέσα έχει τόσο πολύ βάρος, ναι, οπότε καταλαβαίνετε τι γίνεται έξω. Οπότε ναι, θα πάνε βόλτα με το αυτοκίνητο να πάρουν take away φαγητό. Η αλήθεια είναι ότι μου πέρασε η μαγειρική από τότε που βγήκαμε από την καραντίνα. Και εγώ θα ανέβω πάνω να κάνω βίντεο. Η σωστή influencer, παιδιά. Αυτή είναι η φάση του πάω να γυρίσω ένα βίντεο, γιατί εσείς θα βλέπετε αυτό το κομμάτι. Το τι γίνεται στο υπόλοιπο κομμάτι όμως είναι μια άλλη υπόθεση. Πάω να σας κάνω μερικά βίντεο. Προγυρίζουμε βίντεο αυτή τη στιγμή, καθώς πραγματικά το τελευταίο update που έχουμε είναι να φύγουμε 2 Ιουνίου. Μπορεί το 2 Ιουνίου να είναι και 5, μπορεί να είναι και 6. Πάντως μέχρι 9 Ιουνίου θα έχουμε φύγει. Οπότε εγώ πρέπει να έχω υλικό γενικότερα για το κανάλι μου. Γιατί προσπαθώ να το κάνω όσο πιο καλά γίνεται αυτό που κάνω. Και ναι. Έχω τρελαθεί. Τώρα, by the way, έχω πιάσει την Huda την Pastel στην Mint. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει τρόπος να τη χρησιμοποιήσω. Πατουσιά! Μου τα βάζεις εμένα μες στην κάμερα, κυρά μου. Η Κατερίνα είπε να πιάσει δουλειά, παιδική εργατιά. Αλήθεια? Τι, δεν μπορείς να σφουγγαρίσεις γιατί έχω τις σκούτες μέσα στη μέση? Για σφουγγάρισε εσύ, για σφουγγάρισε. Άντε. Άντε λίγο πιο γρήγορα, μην χαζομεράς. Α, τι θες, κουτσομπόλα? Όχι, κυρία μου, μακριά από τις κάμερες και τα φώτα. Παπάκια. Άντε, σφουγγάρισε. Απόγευμα πια, ο άντρας μου χάρηκε, μάλλον εγώ χάρηκα, γιατί ο άντρας μου με ρώτησε αν πάμε καμιά βόλτα στο κέντρο και χάρηκα που θα κάνω επίδειξη του μακιγιάζ. Όταν πέρασε λοιπόν αυτή η σκέψη από το μυαλό μου, η ερώτηση ήτανε: έτσι θα έρθεις? Του λέω: τι εννοείς? Με αυτό το μακιγιάζ? Του λέω: ναι, ξέρω, δεν σ' αρέσει το κραγιόν. Και με κοίταγε σε φάση: ναι, το κραγιό ήταν το πρόβλημα. Συμβιβασμοί, παιδιά. Άφησα το iLook, έβαλα nude κραγιόν. Βρισκόμαστε στη Λάρνακα, θα κάνουμε μία βόλτα και θα συνδεθούμε λίγο αργότερα. Θα σας δείξω και λίγο Λάρνακα. Έλα, βρε, εδώ σου έχω δείξει ολόκληρη Γκουάντζου. Δεν θα σου δείξω λίγο Λάρνακα? Μπορεί ο άντρας μου να μην θέλει πλέον να εμφανίζεται στα vlog, όμως είπε ότι αν κερδίσω εδώ
στο μηχάνημα ένα δώρο για την Κατερίνα με 2 ευρώ θα μου πάρει καινούριο λάπτοπ. Αυτό που το λέει από τα γενέθλιά μου. Είναι πίσω από την κάμερα. Και μου κάνει νεύματα. Λοιπόν, πάμε στοίχημα ότι θα κερδίσω αυτή τη χελώνα. Τι, δεν δουλεύει? Και πώς το κάνω? Και μετά? Την κέρδισα, παιδιά, την κέρδισα! Την κέρδισα! Λοιπόν, MacBook Pro, το πιο καινούργιο απ' όλα. Μπράβο! Φιλάκια και την Daisy, φιλάκια και τη Χελώνα. Τη μαμά ένα φιλάκι. Τη μαμά ένα φιλάκι. Αλίμονο. Βασίλη, τι λέει στο βρωμό στομά σου πάλι? Και πάνω που πήγα να πω ότι είναι το καλύτερο μαγάζι της Λάρνακας, είδα τα μούτρα σου και το πήρα πίσω. Κάνε στην άκρη να συναντήσω τον καλύτερο σεφ. Ω, Παύλο Χαραλάμπους, ελεύθερος και ωραίος, θα σου φέρει πρωινό στο κρεβάτι. Με πήραν τηλέφωνο, έχει έρθει στο μαγαζί, Τζίο Τρεβέλη Λάσε. Έχει πάρει τηλέφωνο, έρθει στο μαγαζί, Τζίο Τρεβέλη Λάσε. Λάσες, και ήμουν εκεί που ήμουν στα ποτά μου, ωραία, ξέρω εγώ, ξέρεις ποιο είναι τα ποτά μας σε Peach Bar. Είχε έρθει η Τζίο Τρεβέλη, τα άφησα όλα. Ναι, ναι. Ναι, αλλά εγώ έφαγα πίτσα από τα χέρια της Μόνικα. Καλύτερα έφαγες από τη Μόνικα, γιατί έτσι όπως είμαι εγώ τώρα. Μιλες τέτοια, προσπαθούμε να βρούμε νύφη, σταμάτα. Νύφη. Νύφη. Ο φίλος μου Αποστόλης, ο Γιάννου. Ναι. Μου είπε μην κάνεις την βλακία να παντρευτείς. Λοιπόν, έχουμε έρθει στην Λευκωσία βόλτα. Αλήθεια? Και μετά θα πάω να κάνω νύχια. Σήμερα είναι η τελευταία μέρα που θα κρατήσω αυτό το vlog. Θα σας πω και διάφορα άλλα πράγματα λίγο αργότερα. Κάποια updates. Αυτά. Κάτσαμε να φάμε. Να πιούμε ένα κοκτέιλ. Αλκοόλα σας έχω γίνει. Αλκοόλα. Θα γυρίσω στην Ελλάδα αλκοολικός. Αλφα αλφα. Λοιπόν, επανήλθα, δεν είμαι πλέον στη Λευκωσία, είμαι πλέον στη Λάρνακα, έχω έρθει για νύχια, θα κάνω και πεντικιούρ τώρα και ξέρετε, είναι η ιερή στιγμή που είμαι ολομόναχη και μπορώ να κάνω όλα μου τα τηλεφωνήματα και να απαντήσω σε όλα μου τα mail, μιλάω λίγο και με την Τζινάρα για διάφορες έτσι ενέργειες που έχουμε, έχω κάτι συνεργασίες, πρέπει να απαντήσω, δεν ξέρω αν με νιώθετε, έχω και διάφορα άλλα νέα να σας πω, τα οποία σας το λέω εδώ και πάρα πολύ ώρα και περιμένω μια επιβεβαίωση, δυστυχώς μάλλον επιβεβαιώθηκα. Δεν με λες και καλά. Δεν με λες και καλά. Αυτό είναι το vlog του τρελού. Ψάχνω ονομασία ακόμα. Έχω διάφορες στο μυαλό μου, αλλά θα το συζητήσουμε μια άλλη στιγμή. Λοιπόν, από ό,τι βλέπετε και μόνοι σας, πεντικιούρ δεν έκανα καθόλου. Μετά την εμπειρία των χεριών, είπα να μην δοκιμάσω και τα πόδια. Αφήστε με μισό λεπτό να μπω στο αυτοκίνητο και θα το συζητήσουμε αμέσως. Είναι η Ματζίνας. Ναι, Τζίνα, είναι δουλειά επαγγελματία. Καθίστε να πάρουμε την ειδικό. Ναι, ναι. Μίλησέ μου λίγο. Να σου πω κάτι, πιστεύω ότι πραγματικά αυτό το βίντεο ήθελα να το ονομάσω «Θέλω να γυρίσω στην πατρίδα», αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό το βίντεο θα το ονομάσω «Πήγα στη χειρότερη νυχού της Κύπρου», όλης της Κύπρου. Και ήμουν σε φάση... Να σου πω κάτι. Αλήθεια τώρα. Δεν κατάλαβα. Ναι. Το από κάτω μέρος, γιατί έχει έλεγε τριπλάσιο. Παιδιά, πιο από κάτω μέρος. Πετσάκια. Μαλάκα, ποια πετσάκια. Υποτίθεται μου έκανε και πεντικιού. Εδώ δες. Υποτίθεται μου έκανε και πεντικιούρα, απλά δεν τα έβαψε. Πρέπει να σας δείξω τα πόδια μου. Σοφία, μην με συγχύζεις άλλο, σε αγαπώ, τα λέμε μετά, πάω σπίτι μου, δεν αντέχω, είμαι συγχυσμένη. Γεια. Yeah. Yeah.
παιδιά. Μην κάνεις τίποτα άλλο στα νύχια σου μέχρι να έρθει. Θα πάω στον Κρις να βγάλω αυτό να κάνω ένα απλό τζελ. Ωραία, ωραία, ναι, ναι, ναι. Τι το ήθελα. Έλα, φιλιά. Λάκη, παιδιά, συγγνώμη, ήθελα να μετακομίσω σε κάποια σκιά. Λοιπόν, αρχικά να ξέρετε ότι τα βίντεο τύπου πήγα στη χειρότερη make-up artist, πήγα στο χειρότερο nail, μπλα μπλα, είναι μόδα στην Αμερική. Δεν το κάνω γιατί το θεωρώ λίγο tragic, λίγο κακό, λίγο μπλα μπλα. Βέβαια, να μου πεις, αυτά είναι ratings πραγματικά από το ίντερνετ. Εγώ δεν το είδα από κάποιο rating, πήγαινε μια γνωστή μου εκεί. Μου είπε εξ αρχής ότι δεν είναι αποτέλεσμα Τζίνας κλπ. Τζίνας λέω, Τζινάρα. Και εγώ σε αγαπώ. Μου είπε εξ αρχής ότι δεν είναι αποτέλεσμα black velour και τέτοια, ότι εντάξει είναι ένα απλό μανικιούρ. Όχι, παιδιά, δεν ήταν ένα απλό μανικιούρ. Την θεωρώ tragic, τραγική. Ήταν όλη την ώρα στο κινητό της. Μου πασάλιβε με ένα παλιοπινέλο, πανάρχαιο, το τζέλ πάνω. Τι να σας πω, δηλαδή νομίζω ότι από μόνα τους μιλάνε τα αποτελέσματα. Δείτε εδώ λίγο. Έχω πάθει σοκ. Δεν έχω χειρότερα νύχια στη ζωή μου. Δεν είχα ποτέ. Δεν μου καθάρισε πετσάκια. Με πετσόκοβε με μία λίμα να τη λέω πονάω. Δεν λίμαρε πριν το τζέλ. Δεν ξέρω. Αλήθεια. Δεν. Έχω μείνει άφωνη. Κοίτα εδώ, κοίταξε εδώ, κοίταξε εδώ. Εν τω μεταξύ, είχα πάει πριν την καραντίνα σε ένα παιδί. Μετά μας κλείσαν μέσα. Απλά ήταν στη Λευκωσία και η Λευκωσία είναι λίγο μακριά. Μακριά, δεν είναι μακριά, είναι μισή ώρα, αλλά λες τώρα μέχρι να πάω. Να. Χίλιες φορές θα σας δείξω εδώ, θα βάλω το Instagram του παιδιού που μου τα έκανε την προηγούμενη φορά και ήταν θεϊκά. Και βλακεία, όταν έχετε κάποιον τον οποίο τον εμπιστεύεστε, μην υπολογίζετε το παραπάνω δεκάρικο που θα δώσετε ή μην υπολογίζετε την παραπάνω ώρα που θα κάνετε για να φτάσετε. Πηγαίνετε εκεί που ξέρετε και εκεί που εμπιστεύεστε. Θα μπορούσα να λέω κι άλλα πολλά. Τα πόδια μου, τα ακούσατε από πριν. Εγώ έχω πρόβλημα με τις φτέρνες γιατί. Παλιότερα είχα πάει να κάνω κάπου πεντικιούρ. Γενικά έχω άγριες φτέρνες και θέλουν πολύ περιποίηση. Αλλά παλιότερα είχα πάει να κάνω κάπου πεντικιούρ στη Θεσσαλονίκη και μου έβαλε ξηραφάκι αυτή. Από τότε οι φτέρνες μου δεν επανήλθανε ποτέ, ποτέ των ποτών. Και τα πόδια μου είναι χάλια. Με το που περάσει ένας μήνας και δεν έχω κάνει πεντικιούρ, γίνονται σαν εργάτη στα χωράφια και ντρέπομαι γι' αυτό. Δεν μου αρέσουν καθόλου. Έχω δοκιμάσει τα πάντα και θεραπεία έχω κάνει και. Οπότε τώρα από καραντίνα, εγώ μόνη μου δεν μπορούσα να τα φτιάχνω πολύ. Σκεφτείτε τι χάλι ήταν, ειδικά τώρα που φοράω και κάνα δύο εβδομάδες ήδη παντόφλα. Παιδιά, κυριολεκτικά, μου βούτυξε τα πόδια μέσα σε νερό, μου έκανε μια γρήγορη τσακ τσακ με ένα τύπου ξύλινο, ξέρετε πώς το λένε αυτό, που κάνουν τις φτέρνες, έβαλε μια μάσκα, τα ξέπλυνε, όλο αυτό τώρα μιλάμε για 5 λεπτά υπόθεση. Έχω πάθει σοκ. Ξέρεις τι, εδώ δεν είναι ωραία, ξέρεις τι, εκεί θέλει λίγο... και έβλεπε στη φάτσα μου ότι έχω μείνει, δεν μίλαγα, δεν έλεγα τίποτα και απλά πασάλιβε, έπαιρνε το κινητό της, πασάλιβε. Τραγική, απλά τραγική, αλήθεια. Δηλαδή τραγική, δεν έχω πάει σε χειρότερη. Λυπάμαι. Ακόμα δεν μπορώ να συνέλθω από το σοκ με τα νύχια. Πιο πολύ γιατί σκέφτομαι ότι μου είπε κατάμουτρα ότι το κάνει γιατί έχει βάλει πολλά πανωτά ραντεβού και βιάζεται, οπότε προσπαθεί να με ξεπετάξει. Δεύτερον, γιατί την ώρα που μου τα έκανε είδε ότι τρέχει το υλικό δεξιά και αριστερά και μου λέει αχ, έτρεξε και λίγο το υλικό. Ναι, έτρεξε λίγο το υλικό, ξύστο και ξανακάντο. Αλλά ναι, βέβαια. Είχε πολλά ραντεβού, το είχα ξεχάσει. Δεν μπορώ να συνέλθω, δεν μπορώ! Κρίση με πιάνει κρίση, με λες και τελειωμανή γενικότερα. Σε αυτά έχω θέμα. Δηλαδή, αν εγώ έκανα ένα τραγικό μακιγιάζ σε κάποια, πρώτον θα με πλήρωνε, προφανώς και όχι. Δεύτερον θα την άφηνα να φύγει, προφανώς και όχι. Τρίτον θα ζήταγα συγγνώμη, εννοείται. Τέλος πάντων. Γενικά τα νέα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Το νέο που σας είπα για 2 Ιουνίου πάλι άλλαξε. Μας κάνουν κόγκς εδώ με τον επαναπατρισμό, γιατί από ό,τι κατάλαβα δεν μαζεύτηκαν τα άτομα. Κάτι που μου φαίνεται περίεργο, γιατί αν θυμάστε πριν καιρό σας είχα πει ότι η λίστα του επαναπατρισμού είναι τόσο μεγάλη που γεμίζει, μου είπαν 4 πτήσεις. Και ξαφνικά δεν ισχύει αυτό άλλο και δεν έχουν άτομα να συμπληρώσουν. Δεν έχω καταλάβει. Είμαι λίγο συγχυσμένη γενικότερα. Δεν ξέρω πότε θα πάω σπίτι μου επιτέλους. Πότε θα πάμε σπίτι μας επιτέλους και ναι. Είναι λίγο όλα μαζί. Τώρα αυτή τη στιγμή ετοιμαστήκαμε να ξαναπάμε στο καλό μας στέκι το γλυκολέμονο, οπότε θα κάνουμε το outro από εκεί. Μακάρι να μπορούσα να κρατήσω αυτό το vlog μέχρι το Σάββατο για να δείτε την πραγματική εικόνα των νυχιών μου, αλλά θα την δείτε στα stories. Πού είναι ο όμορφότερος μάγειρας στον κόσμο? Είναι έξω. Όχι ρε γαμώτο. Το χάσα. Πού είναι ο όμορφότερος μάγειρας στον κόσμο? Όχι Παναγιά μου. Όχι Παναγιά μου, κάτι κάλλει.
κάνε με τάκ να βρω γυναίκα. Κάτι έπαθε τώρα το δεξί μου το μάτι. Μην δίνετε σημασία. Ανέβηκα πάνω να μαζέψω λίγο το make-up room, γιατί ετοιμάζω τα αυριανά βίντεο. Κάπου εδώ θα τελειώσει το vlog αυτό. Έτσι κάπως κυλάνε οι μέρες. Αν γίνει κάτι έτσι άλλο συναρπαστικό που πρέπει να ξέρετε, εννοείται θα σας το τραβήξω. Έχω σκοπό να κάνω άλλο ένα τελευταίο vlog εδώ στη Λάρνα, κάτι το αποχαιρετιστήριο. Γενικά, ναι, αυτά τα νέα. Ήθελα να σας πω ότι από ό,τι θα καταλάβατε, κάτι δεν πάει καλά με τον επαναπατρισμό και τον γυρισμό μου στο σπίτι. Δεν θέλω να πω πολλά γιατί κάθε φορά που κάτι λέω γίνεται το αντίθετο. Πάντως αυτό που κατάλαβα είναι ότι μάλλον δεν θα γυρίσουμε στις 2 γιατί το ελληνικό κράτος παίζει με τα νεύρα μας. Αλλιώς δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αυτά, αν σας άρεσε αυτό το vlog, μην ξεχάσετε να κάνετε subscribe στο κανάλι αυτό, αφήστε και το like σας, πείτε μου κάτι στα σχόλια από κάτω. Ό,τι θέλετε. Ελάτε να κάνουμε συζήτηση. Αυτά από μένα, μην ξεχάσετε να μπείτε και στο Instagram, να δείτε τι παίζει εκεί πέρα, διάφορες ανακοινώσεις κάνω και στα stories μου, διαγωνισμούς πολλούς και διάφορα πολλά άλλα πράγματα. Ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα μαζί μου και τα λέμε στο επόμενο μου βίντεο.